Κύριε Πρόεδρε, παρακολουθώντας αυτές τις μέρες τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης με μια λογική που πραγματικά προκαλεί τη σκέψη, μια διασαλπιζόμενη έπαρση σαν να έχουν κατέβει από παρθενογένεση, σαν να μην έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Και το ερώτημα είναι, πώς έφτασε η χώρα εδώ? Δεν υπάρχει καμία ευθύνη σε κανέναν? Δεν υπάρχουν ευθύνες για το πώς διαχειρίστηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία όλα αυτά τα χρόνια όσοι είχαν αυτή την ευθύνη? Και εγώ λοιπόν ρωτώ, εγώ άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Βενιζέλο, να μάθετε να ακούτε. Να μάθετε να ακούτε, μπορείτε να πάρετε το βήμα, παρακαλώ, και να παρακαλώ, απαντήσετε. Παρακαλώ. Αφήστε τα αυτά. Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε. Όταν απευθύνεστε σε μένα να είστε προσεκτικοί. Λοιπόν, κραυγάξτε, εντάξει. Λοιπόν, κραυγέστε, νομίζετε θα αλλοιάνετε αυτές τις ευθύνες. Παρακαλώ, είναι σε βάρος των επόμενων ομιλητών. Πρόεδρε, οι όποιες διακοπές κάνετε. Ελάτε, κύριε. Τα ταμεία ακόμα και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα. Πότε έπρεπε, κυρίες και κύριοι, να είχε γίνει αυτό? Και αν είχε γίνει εδώ και 20 χρόνια που υπήρχαν οι δυνατότητες της τεχνολογίας, πόσο θα είχαν προστατευτεί από τη σπατάλη και την αρπαγή, από προέδρους σε ταμεία που αγόραζαν χωρίς αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων σάπιες μετοχές και πλούτιζαν αυτοί εις βάρος των ταμείων? Πόσα θα είχαν προβλεφτεί και προληφθεί από τις συντάξεις μαϊμούδες, τις πλασματικές συντάξεις? Όλα αυτά λοιπόν, για όλα αυτά σας μίλησε. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριος, κάντε λίγο ησυχία. Εάν θέλετε να συζητήσετε, μπορείτε να βγείτε και εκτός αίθουσας. Σας μίλησε λοιπόν και ο προσκληθής από την αντιπολίτευση, κύριος Γιαννίτσης, που γνωρίζει αρκετά για αυτά τα ζητήματα. Τι είχε συμβεί δηλαδή στα ταμεία όλα αυτά τα χρόνια? Αλλά ξέρετε, η μνήμη πονάει όταν την αγγίζεις. Με ρητορεύματα λοιπόν έρχεστε εδώ, χωρίς να αναλαμβάνετε τις ευθύνες, διότι δηλαδή είναι γενναιότητα στην πολιτική να αναλαμβάνεις τις ευθύνες, και να λες ότι ναι, υπήρξαν λάθη, υπήρξαν αδυναμίες που οδήγησαν, τέλος πάντων δεν ήρθε μεταφυσικά, δεν ήρθε από τον ουρανό αυτή η καταστροφή. Ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών που έγιναν. Και έρχεστε λοιπόν εδώ κλαθμυρίζοντας με κροκοδίλια δάκρυα για τις συντάξεις. Πονάτε για τις συντάξεις. Όταν όμως είχατε όλη την ευχέρεια να προστατεύσετε τις μικρές συντάξεις των 500 ευρώ, γιατί το είχατε αυτό το δικαίωμα, είχατε αυτή τη δυνατότητα, ξέρετε τι κάνατε? Αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, ότι η μεγαλύτερη ανισότητα είναι να εξισώνεις τις ανισότητες. Αυτό κάνατε. Τις μικρές συντάξεις λοιπόν των 500 ευρώ κόψατε, και το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα κόψατε, και το επίδομα. Γιατί τα ξέρει αυτά ο ελληνικός λαός. Έχει μνήμη ο ελληνικός λαός, ξέρει λοιπόν που είναι οι ευθύνες. Ξέρει και τις ευθύνες του καθενός ξεχωριστά. Αλλά εσείς νομίζετε ότι θα απαλλαγείτε με βάση την ρίση, την απολεόντια ρίση που έλεγε ότι τα εγκλήματα έχουν συλλογική ευθύνη. Αλλά δεν είναι έτσι. Υπάρχει και η ευθύνη του καθενός, και κυρίως όσων κυβέρνησαν και είχαν την ευθύνη και τη δυνατότητα
να λάβουν αποφάσεις, να κάνουν σωστή διαχείριση, να προστατεύσουν το δημόσιο χρήμα. Σήμερα λοιπόν το ασφαλιστικό σύστημα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη που αμφισβητεί ότι έχει ανάγκη μιας ριζικής παρέμβασης? Αντί να έρθετε λοιπόν εδώ και να κάνετε μια δημιουργική συζήτηση με εναλλακτικές προτάσεις διορθωτικού χαρακτήρα, ενδεχομένως σε επιμέρους ζητήματα, έρχεστε με κατάρες, με οργές, σαν να μην έχετε καμία συμμετοχή σε ό,τι έχει συντελεστεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Και όλοι αναγνωρίζουν ότι η πολιτική σταθερότητα στη χώρα συνδέεται άμεσα με αυτό που ζητάμε όλοι και ο καθένας το προσεγγίζει με το δικό του τρόπο, την περίφημη ανάπτυξη. Όλοι για ανάπτυξη μιλάμε. Βέβαια και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Άλλοι μιλούν για ανάπτυξη που έχει στόχο της τον αριθμό, τους αριθμούς, και άλλοι μιλάνε για ανάπτυξη που έχει στόχο της την κοινωνία, τη συλλογική δυνατότητα όλων να συμμετέχουν στο προϊόν της ανάπτυξης. Αλλά ας το αφήσουμε αυτή τη στιγμή προς το παρόν στην άκρη. Ενώ λοιπόν όλοι αναγνωρίζουμε αυτή την αναγκαιότητα, ακόμα και ο κύριος Τουρνάρας πριν από ένα μήνα είπε σε δημόσια δήλωσή του ότι είναι συνάρτηση το ζήτημα της ανάπτυξης με την πολιτική σταθερότητα, έρχεστε εδώ και ζητάτε να ανατραπεί μια κυβέρνηση την οποία ψήφισε ο ελληνικός λαός πριν από 8 μήνες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κονιοποιείτε την ίδια τη δημοκρατία όταν σας διακατέχει αυτή η λογική. Γιατί ακριβώς έρχεστε να ζητήσετε να σταματήσει μία προσπάθεια. Αφήστε λοιπόν να κυβερνήσει αυτή η παράταξη την οποία ψήφισε ο ελληνικός λαός και που είχε το ήθος και την πολιτική παρησία και παρουσία να πει στον ελληνικό λαό στις εκλογές του Σεπτεμβρίου γιατί δυσκολίες τον περιμένουν, γιατί ήταν η πρώτη φορά στα δημόσια πράγματα που συνέβη κάτι τέτοιο. Αντί λοιπόν να δείξετε υπομονή και δημιουργική κριτική, ο στόχος σας είναι να ανατραπεί η κυβέρνηση. Και διερωτάτε κανείς, τόσο πάθος έχετε με τις καρέκλες? Δεν μπορεί να κάνετε καθόλου υπομονή? Δεν μπορείτε να κάνετε καθόλου υπομονή? Ναι. Σας βλέπει ο κόσμος, σας βλέπει. Βλέπει και εσάς, βλέπει και εμένα. Σας βλέπει ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Έχετε γίνει ουρά της δεξιάς. Είστε η νέο δεξιά αυτή τη στιγμή. Και αφού δεν μπορείτε να προστατεύσετε την ιστορία της παράταξής σας, μην την εξευτελίζετε. Αυτό έχω να σας πω. Κύριε Πρόεδρε, δεν άκουσα τους εξαιρετικούς ομιλητές της αντιπολίτευσης αυτές τις μέρες να μιλούν για αυτή την έρευνα του Ινστιτούτου του Βερολίνου, του οποίου πρόεδρος είναι ένας οικονομολόγος που είναι σύμβουλος της κυβέρνησης της Γερμανικής, το οποίο Ινστιτούτο τι έκανε, δούλεψε συστηματικά για το κάθε δάνειο. Και πού κατέληξε, κατέληξε στο ότι 220 δισεκατομμύρια δάνεια, το μόνο που κάνατε ήταν να σώσετε τις γερμανικές και γαλλικές τράπεζες και το διεφθαρμένο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αυτό κάνατε. Και όταν κάποιοι φωνάζαμε, και αφού κραυγάζετε εναντίον μου, πάρτε λοιπόν τα πρακτικά, όταν ήμουν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, δεν ψήφισα τη διάταξη που ήρθε τότε, πριν με διαγράψουνε, τη διάταξη που ήρθε για την εγγύηση που έδινε το κράτος στις τράπεζες, ζητώντας να υπάρξει ένα ποσοστό των χρημάτων αυτών για την πραγματική οικονομία. Πόσα πήγαν από τα 220 δισεκατομμύρια προστατεύοντας τις ξένες τράπεζες στην πραγματική ελληνική οικονομία? 9 δις. Και πώς θα γίνει η ανάπτυξη με τα φυσικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Αυτή είναι η πραγματικότητα.
απέναντι σε αυτό το έγκλημα που συνετελέστη, δεν θα αναλάβει κανένας πολιτική ευθύνη να πει ότι πράγματι έγινε ένα λάθος? Και θα σας πω κάτι, πολύ σύντομα θα ξέρουμε πώς έγινε η διαχείριση των δανείων και στα άλλα κράτη που είχαν μπει σε πρόγραμμα. Και τότε να δούμε τι θα απαντήσετε σε αυτά τα ζητήματα. Κύριε Υπουργέ, επειδή ολοκληρώθηκε ο χρόνος, θερμή παράκληση. Εντάξει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα που αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στην Ευρώπη και αφορά την TTIP. Αντί λοιπόν να συζητάμε για αυτά τα μεγάλα ζητήματα που επιχειρούν να περιορίσουν τις κρατικές οντότητες δίνοντας εξουσία στις πολυεθνικές εταιρείες να ενάγουν τα κράτη, αντί να συζητούμε αυτά τα ζητήματα που μπορούν να μετατρέψουν τα παιδιά μας και τα γόνια μας σε δούλους, σε νεοδούλους στην Ευρώπη, ακούμε συνεχώς μία στήρα αρνητική κριτική. Θα ακούσουμε σε λίγο και τους αρχηγούς των κομμάτων. Θα ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Διάβαζα προχθές την πρόταση μομφής που έκανε η Νέα Δημοκρατία στον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι χαρακτηρισμοί εκείνης της εποχής ήταν: είσαι ψεύτης, ανίκανος. Κύριε Κουρουπλή, σας παρακαλώ πολύ. Τελειώνω. Ολοκληρώνεται. Λοιπόν, είσαι ψεύτης, είσαι ανίκανος. Πρέπει να φύγεις. Είσαι ο άνθρωπος που κατέστρεψε στην Ελλάδα. Αυτά έλεγε τότε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά λέει και σήμερα ο νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν μας είπε ο κύριος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας για τις μεταρρυθμίσεις που έκανε στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Τι έκανε για τη διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων, τι έκανε για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, γιατί ξοδεύτηκαν 7 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2000 μέχρι σήμερα για τη διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων και δεν κουμπώνει κανένα σύστημα το ένα με το άλλο. Σε αυτά δεν θα απαντήσει κανείς ποτέ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει και ένα ζήτημα και θα κλείσω κύριε Πρόεδρε, που αφορά τις 200.000 νέων εγκεφάλων που τη σπούδασε ο ελληνικός λαός, η οικογένεια ελληνική, η Ελληνίδα μάνα, και είναι και σήμερα η γιορτή της μάνας, από το αίμα της ψυχής τους. Και σήμερα αυτοί οι άνθρωποι, αντί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα, έχουν πάρει το ονοματιό τους και βρίσκονται στο εξωτερικό. Εγώ, σε ό,τι με αφορά, στην ευθύνη που μπορώ να έχω στον χρόνο που είμαι σε μια τέτοια θέση, αισθάνομαι υπόλογος απέναντι αυτούς τους ανθρώπους. Κανένας όμως δεν άκουσε αυτές τις κύριε μέρες Υπουργέ, να μιλήσει για αυτούς τους Υπουργέ, ανθρώπους. Σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχουν πλέον ασφυκτικά στην απεριφορία χρόνου. Η πατρίδα έχει ανάγκη από ένα νέο αφήγημα. Ένα νέο γεννησιουργό δημιουργικό πατριωτισμό που πραγματικά θα μετουσιώσει την κοινωνική αδράνεια και την κοινωνική παθητικότητα σε μια συλλογική προσπάθεια να βγάλουμε όλοι μαζί τον τόπο από αυτή την κρίση. Εδώ λοιπόν είναι πεδίο δόξης λαμπρό. Θα κριθούμε όλοι, και οι συμπολιτευόμενοι και οι αντιπολιτευόμενοι. Θα κριθούμε όλοι από τη στάση και τη συμπεριφορά μας. Και εκεί θα καταγράψουμε το τι ο καθένας έχει μέσα στη σκέψη του και μέσα στο μυαλό του. Σας καλώ λοιπόν έστω και τώρα, τη 12η και 5 που έλεγε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να αναλάβετε τις ευθύνες σας, να επιδείξετε μέτρο, να επιδείξετε εχεφροσύνη για να μπορέσετε να φανείτε έστω και τώρα χρήσιμοι στον τόπο. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Αλεξίδη.